70 ημέρες έχουν περάσει από τότε που ο μικρός Ηλίας Τηλιανός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρείο. Αν και είναι μόλις 10 μηνών, έχει αποδειχθεί ότι είναι ένας μεγάλος μαχητής. Από τότε που γεννήθηκε, παλεύει με την οτιαία μυϊκή ατροφία, μία νόσος που προσβάλλει όλο το μυϊκό σύστημα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας κατάπωσης και αναπνοής. Οι γονείς του Ηλία Τηλιανού από τον Αστακό Έτολο Καρνανίας έχουν ξεκινήσει μεγάλη κινητοποίηση με σκοπό να ενωθούν οι φωνές όλων μας και να φτάσουν στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να επισπεύσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται και το μωρό να πάρει σύντομα τη θεραπεία του. Η κατάστασή του είναι σταθερή. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Δόξα τω Θεώ, η ψυχολογία του είναι καλή, μας χαμογελάει, προσμένει να πηγαίνουμε καθημερινά, χαρακτηριστικά περιμένει, μόλις ακούει τις φωνές μας από την είσοδο μέχρι να ντυθούμε, μας χαμογελάει. Με το που μπαίνουμε σε εκείνη την πόρτα θα τη θυμάμαι για πάντα, όταν φοράμε τις ρόμπες μας και τις μάσκες μας, μας καταλαβαίνει. Τον φωνάζω από μακριά και γυρνάει και μας περιμένει να πάμε κοντά του για μία αγκαλιά. Τους δόθηκε υπόσχεση πως ο μικρός Ηλίας θα ενταχθεί σε μία λίστα ατόμων που θα υποβληθούν σε θεραπεία και την οποία γίνεται προσπάθεια να εισαχθεί στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη θεραπεία χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής μόνο στην Αμερική. Οι μήνες ωστόσο περνούν και ο χρόνος κυλά και εμφανίζεται αμήλικτος. Υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με το Υπουργείο, πιο συγκεκριμένα με τον ΕΟΦ, όπου μας διαβεβαιώνουν ότι έχουν σκύψει το κεφάλι πάνω από το γιο μας. Μας έχουν πει ότι θα κάνουν άμεσα ενέργειες, περιμένοντας ο Ηλίας με το χαμόγελο είναι εκεί και περιμένει. Αυτά τα λόγια που μας έχουν πει να γίνουν πράξεις. Η ανταπόκριση του κόσμου σε όλη την Ελλάδα έχει συγκινήσει τους γονείς του μικρού παιδιού, που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν όλοι στο πλευρό τους. Καταφέρουμε. Με την αγάπη και τη στήριξη και όλου του κόσμου, γιατί πραγματικά ο κόσμος αγκάλιασε τον Ηλία από την πρώτη στιγμή. Είναι παιδί, όπως είπαμε και στη χθεσινή μας ανάρτηση, είναι παιδί όλης της Ελλάδας. Την πρώτη στιγμή που είπαμε για τον Ηλία μας είναι τεράστια, είναι μεγάλη. Η αγκαλιά που κάνανε στον Ηλία μας πραγματικά μας έχει συγκινήσει και μας έχει γονατίσει. Ο μικρός Ηλίας Τηλιανός δίνει μεγάλο αγώνα από την πρώτη στιγμή της ζωής του. Δίνει μάχη για μία ανάσα, για μία σταγόνα ζωής. Ο Ηλίας Τηλιανός μπορεί να είναι μωρό, αλλά είναι και ένας μεγάλος μαχητής. Η πολιτεία έχει χρέος να αναλάβει την δική της ευθύνη, να του προσφέρει ελπίδα, να του προσφέρει άμεσα πρόσβαση στη θεραπεία.